Γεια σας φίλοι μου, καλησπέρα. Μόλις τώρα τελείωσα μια βιντεοκλήση, μια βιντεοσυνομιλία που είχα στο Messenger με το φίλο μου τον Μιχάλη τον Ραχοτόπουλο, για να το σιγουρέψω λίγο, μην κάνω λάθος. Ναι, ο Μιχάλης ο Ραχοτόπουλος από την Νίκαια, ο οποίος τυχάνει να μην είναι Ολυμπιακός αλλά να είναι Παναθηναϊκός Βάζελος, δεν μας πειράζει αυτό καθόλου. Έχουμε αντιπαλότητες αλλά αγαπάμε όλες τις ομάδες. Πάνω απ' όλα όμως το ΠΑΟΚ, έτσι, πώς θα γίνει τώρα. Και είχαμε μια συνομιλία γύρω στη μία ώρα μιλούσαμε. Είπαμε πολύ ωραία ενδιαφέροντα πράγματα. Είπε την άποψή του σε πάρα πολλά θέματα και σε σχέση που έχει να κάνει με μένα και με το κανάλι. Με την Παπαγαλίνα μου, την Άγκους, εγώ επειδή παιδιά τον έβγαλα Άγκους, θεωρούσα ότι είναι αρσενικό στην αρχή, έτσι μου το δώσανε, την πάτησα, δεν με πειράζει όμως καθόλου, γιατί σας είπα, το είδα, μου άρεσε, το πήρα. Το πήρα για τη μικρή μου, για την κόρη μου, για τη Δημητρούλα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Με στεναχώρησε λίγο με την καλή έννοια όμως, γιατί μου είπε, φίλε Γιάννη, εκτός του ότι είναι θηλυκό, είναι και μεγάλο σε ηλικία, άσχετα που εμένα μου είπαν ότι είναι νεαρό μηνών, και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να πει μια λέξη μέχρι να πεθάνει ο παπαγάλος, ούτε να έρθει στο χέρι σου να φάει, να καθίσει. Ο φίλος μου από την Κύπρο, που ήξερε και αυτός από ο παπαγάλος, μου είπε ότι υπάρχει πιθανότητα και να μιλήσει και να κάνει. Η ζυγαριά κλείνει προς το Μιχάλη, γιατί έχω την εντύπωση ότι φοβάται και θα εξακολουθεί να φοβάται, δεν θα μπορέσει να πει λεξούλα. Θα δείξει. Έχω σταματήσει πάντως κάθε προσπάθεια εκπαίδευσης, γιατί είναι κεφάλας, τον αγαπάω όμως. Τέλος πάντων, με έδωσε μερικές συμβουλές, μου είπε ότι τα βίντεο μου καλό θα είναι να είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Οι μεταβάσεις που κάνω από τμήμα σε τμήμα στο βίντεο να είναι πιο επαγγελματικές, δηλαδή εγώ βάζω το χέρι μου, κλείνω και τελειώνει το βίντεο. Μετά όμως θυμάμαι κάτι και συνεχίζω και το κεφάλι μου στήμα το έχω δεξιά. Και μου λέει αυτό είναι λάθος. Βέβαια εγώ δεν θέλω να το πάω τόσο επαγγελματικά, άσχετα που ξέρω πάρα πολύ καλά και από βίντεο και από φωτογραφία, τα έχω σπουδάσει αυτά. Στα μοντάζ είμαι αχτύπητος. Μια μέρα θα σας κάνω ένα βίντεο με μοντάζ, δεν έχω κάνει ένα βέβαια, αλλά θέλω να κάνω ένα πιο αναλυτικό. Να σας δείξω ένα μοντάζ το οποίο θα το δείτε και θα το πιστεύετε. Αρκεί όμως να το προσπαθήσω λίγο, έτσι να μην το κάνω χαβαλέ. Και θα το δείτε και θα πάθετε πλάκα. Δεν θα πιστεύετε αυτό που βλέπετε. Μου είπε πολλά και άλλα διάφορα. Εγώ τον είπα, φίλε μου Μιχάλη, ότι ξεκίνησα ερασιτεχνικά και θέλω να συνεχίσω ερασιτεχνικά. Μου λέει όμως δεν είναι καλό να βελτιώνεσαι. Λέω φυσικά και είναι καλό. Όλος το μισό άνθρωπος πρέπει να βελτιώνεται. Απλά δεν θέλω να φτάσω στο επίπεδο το επαγγελματικό, αυτό το κουραστικό και να το πω ψεύτικο και αειδιαστικό, όπως το έχω αναφέρει και άλλες φορές. Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Τάδε, το κανάλι μου, κάντε μου ένα subscribe, πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσω. Δεν μ' αρέσει αυτό το ψεύτικο και το εμπορικό, έτσι, μ' αρέσει το λαϊκό. Ο Μιχάλης, εδώ και καιρό, εδώ και 2-3 μήνες, με έχει στείλει υλικό δικό του με φωτογραφίες στο Messenger, με κλουβιά και γενικά με κατασκευές. Θα σας πω ένα πράγμα, παιδιά. Αυτά που κάνω εγώ, μπροστά στο Μιχάλη, που θα δείτε, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, είμαι ένας ερασιτέχνης μπροστά του. Κάνει απίστευτη δουλειά και με λεπτομέρεια. Είναι φοβερά μερακλής. Και τώρα που μιλήσαμε, μου λέει τι έγινε, Γιάννη, δεν ανέβασες τη δουλειά μου το υλικό μου. Λέω, Μιχάλη, επειδή τρέχουμε τους οδοντίατρους αυτόν τον καιρό, να πούμε, θέλεις να τα ανεβάσεις, μου δίνεις το ελεύθερο. Λέει, σοβαρά, μιλάς, χαρά μου είναι. Παρακαλώ, τόσο καιρό να τα ανεβάσεις, να τα δω, να χαρώ, μου λέει. Λέω, Μιχάλη, εφόσον θέλεις, δεν θα σου χαλάσω το χατήρι. Έτσι μπήκε στο προφίλ του, έχει δύο παιδάκια πρέπει να έχει, οικογενειάρχης, πολύ ωραίος και φωτογραφίες με τα παιδάκια του και μάλιστα όταν η κορούλα του, δεν ξέρω τώρα πώς είναι η Μιχάλη, σε πάρα πολλές φωτογραφίες που έχεις μοιάζει καταπληκτικά
και τη Δημητρούλα όταν ήταν στην διαλυκαία παιδάκι. Αφού σε μια φάση τρόμαξε, λέω, μόνο η Δημητρούλα είναι αυτή. Έμοιαζε πάρα πολύ. Λοιπόν, είπα πάρα πολλά, επίτηδες είπα για να κάνω το κέφι του Μιχάλη να κρατήσει το βίντεο παραπάνω. Πάμε να δούμε το υλικό που έχει κάνει. Έχω και υλικό και από άλλους παιδιά, θα τα ανεβάσω σε κάποια φάση ολουνών, αυτά που έχετε στείλει. Φοβερές δουλειές, συγχαρητήρια σε όλους. Αλλά σήμερα ας πάμε να δούμε του Μιχάλη του Αργοντόπουλου, είπαμε, του φίλου μου από την Οίκια. Ας πάμε λοιπόν στα μηνύματα. Μιχάλης Αργοντόπουλος εδώ, φίλος. Πάμε πάνω. Αυτά δεν τα ήξερα. Και φυτά και με φυτά. Πόπο υλικό που έχει εδώ Μιχάλης, χαμός. Πολύ μεράκλης ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Κλαδάκια, έτσι καθαρισμένα, ωραία. Εδώ η ταΐστρα, κοιτάξτε λεπτομέρεια, Τακ, εφαρμογή τέλεια. Εδώ πάλι η ταΐστρα. Με πορτάκι. Αυτό παιδιά θέλει ένα μήνα να κάθεσαι να το κάνεις. Εδώ κοιτάξτε λεπτομέρεια τώρα. Από ό,τι βλέπω είναι με σύρμα, έτσι, ξύλινο, αλλά τα καγκελάκια τα έχει κάνει με σύρμα. Κοιτάξτε βάση που έχει κάνει κάτω. Τα ίστερς εδώ, διπλή από αριστερά, διπλή από δεξιά. Όπου καταπληκτική δουλειά, ρε παιδιά. Εδώ κοιτάξτε. Δισκάκι τα ψάκια από κάτω, να μην πέφτει τίποτα, πολύ ωραίο. Τα κλαδάκια εδώ πέρα. Κοιτάξτε το ροφή που έκανε, παιδιά. Τι είναι αυτά που κάνω, αυτά που κάνω είναι της πλάκας, εδώ κοιτάξτε. Πορτάκια. Σχέδιο εδώ. Α, Μιχάλη, μου φαίνεται θα συνεταιριστούμε να κάνουμε κλουβιά να πουλάμε, Φανταστικό. Τι φανταστικό, το φανταστικό είναι λίγο, είναι πολύ μικρό. Εδώ κοιτάξτε. Τα ίστρα. Εδώ είναι πρωτού. Έχει ξεκινήσει, έχει βάλει ξυλόσουβλα. Σε αυτή τη μεριά την έχει αφήσει. Προφανώς για να φανεί πώς γίνεται. Πολύ ωραίο. Εσύ Μιχάλη χαραμίζεσαι εσύ. Ειλικρινά χαραμίζεσαι. Λοιπόν, αυτά τα είδαμε όλα, νομίζω ναι. Πάμε να δούμε και τον κήπο του. Μερακλής. Τέλειο. Κοιτάξτε φωλιά παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Μάλιστα, εδώ δείχνει 30 πόντους από τη βάση μέχρι το ύψος του. Εδώ η κορυφή του, λεπτομέρεια εδώ, εδώ δείτε. Πορτάκι. Διαστάσεις εδώ. Τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Κοιτάξτε το ροφή εδώ πέρα που ανοίγει, παιδιά. Με μεντεσέ. Πω, πω, ατρελαθώ, ρε. Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα. Και τα λουλουδάκια του εδώ. Ανάμεσα, ντοματιές με λουλούδια, Τι να λέμε τώρα. Πάλι. Εδώ τι είναι, μαρουλάκι, για να δω. Ναι, μαρουλάκι. Πόσο χώρο έχεις, Μιχάλη? Α, κάνει και σπορόφυτα.
θα μου κλέψεις το επάγγελμα, την τέχνη εσύ. Κάτσε καλά ρε Μιχάλη να πούμε. Σε ζαρτινιέρες λέει. Σε ρετυρές στη Νίκαια, Πειραιά. Πού έχεις τόσο χώρο ρε Μιχάλη, με τρελάνεις. Μάλιστα, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Πιστεύω να άξιζε. Που το ανέβασα. Ένα μεγάλο μπράβο στο Μιχάλη τον Αρχοντόπουλο. Θεός, Θεός. Να, τώρα θυμήθηκα κάτι να πούμε που πάμε με τον Μιχάλη, να μην κόψω το βίντεο να το προσθέσω και αυτό δηλαδή τώρα. Τι, να κάνω επαγγελματική δουλειά, όχι, τώρα μου ήρθε, τώρα θα το ενώσω. Λοιπόν, μου ήρθε και κάτι άλλο ο Μιχάλης και βασίστηκε σε 2-3 γεγονότα και μάλιστα και σε προσωπικό του περιστατικό, συμβάν. Μου είπε να μην έχω το παπαγάλο μαζί με τα καναρίνια, γιατί επηρεάζονται πάρα πολύ. Σε μια περίπτωση κάποιος γνωστός του έπεσε όλο το τρίχωμα από τα καναρίνια του, σταμάτησαν να κερατάνε, επειδή είχε έναν παπαγάλο αρσενικό ο οποίος έδινε δυνατές φωνές, και επειδή τα καναρίνια θέλουν να βγαίνουν από πάνω και λαϊδούσαν συνέχεια για να βγουν από πάνω, μέχρι που φτάσαν στο σημείο να σκάσουν παιδιά και του ψοφίσαν 7 καναρίνια. Και μου είπε ο Μιχάλης, Γιάννη μην τα έχεις μαζί. Εγώ βέβαια τον παπαγάλο τον έχω μέσα μόνο του και τα καναρίνια τα έχω έξω. Η αλήθεια είναι ότι τα έχω βάλει και μαζί, μάλιστα έχω βάλει και ένα καναρίνι μέσα στο μεγάλο κλουβί μαζί με τον παπαγάλο. Μια χαρά ήταν, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω προσέξει κάτι μέχρι τώρα, ούτε να πέφτει ο τρίχωμά τους, ούτε να έχουν σταματήσει να κυλαϊδάνε. Κυλαϊδάνε κανονικά. Δεν ξέρω, μου λέει επειδή το δικό σου είναι θηλυκό. Αν ήταν αρσενικός ο παπαγάλος, θα βγάζε πολύ περισσότερες και πιο δυνατότερες κραυγές και από εκεί πέρα θα υπήρχε πρόβλημα, μου είπε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, να πω και κάτι άλλο τώρα. Λοιπόν, Μιχάλη, άσε τα χαζάζω τώρα. Θέλω να κάνεις μια κατασκευή, ό,τι γουστάρεις εσύ, φωλιά, κλουβάκι, ό,τι θέλεις δική σου κατασκευή, και να την κάνουμε μέσω του καναλιού κλήρωση σε κάποιον τυχερό στο νομό Αττικής, μια και είσαι από εκεί. Έτσι, σκέψου το έτσι, βάλε λίγο έτσι την τέχνη σου, όχι μόνο να μας τα δείχνεις, έτσι να πιάσει και ένα κλουβάκι τόπο, να χάρει κανένα παιδάκι που θα το κερδίσει, άντε. Πάμε γεράρε!